την αφορμή αυτού του τίτλου του μαθήματος του απόψινού που ομιλεί για έναν σπάνιον άνθρωπο, για έναν καλόν άνθρωπο όπως θα λέγαμε, μας τη δίδει σήμερα η Εκκλησία. Δεν ξέρω πόσοι είχατε την ευχέρεια και εκκλησιαστήκατε σήμερα. Εάν εκκλησιαστήκατε, θα πρέπει να ακούσετε κι εσείς την παραβολή του λεγόμενου καλού Σαμαρίτου, που μέσα εκεί ο Χριστός μας μίλησε το πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος για να είναι πράγματι σπάνιος άνθρωπος. Και τέτοιοι είναι λίγοι άνθρωποι, γι' αυτό και ο τίτλος του μαθήματος είναι ένας σπάνιος άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι μερικοί, είναι μετρημένοι. Αυτό που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο είναι η αγάπη κατεξοχήν προς τον πλησίον. Τον εαυτόν μας τον αγαπούμε από συμφέρον. Το παιδί μας, τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, το φίλο μας, από συνέστημα ή από λόγους άλλους σαρκικούς θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά αυτές δεν είναι αγάπες που αντέχουν να περάσουν πέραν του τάφου. Θα πει κανείς, ώστε να εχθρεύουμε αυτούς? Ούτε αυτό λέω. Αλλά να μην στέκεσαι μέχρι εκεί, άνθρωπε. Εδώ είναι το θέμα να αγαπήσεις και παραπέρα. Το να αγαπάς κάποιον που αμαρτάνεις μαζί, που ζεις μαζί, που τα τρώτε μαζί, που γλεντάτε μαζί, που έχετε λόγους ο ένας να βοηθάει τον άλλον κλπ. Δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει άνθρωπος καλλιεργημένος εις βάθος. Όταν όμως επεκταθεί και παραπέρα, τότε το θέμα αλλάζει. Ξέρετε πώς ερμηνεύεται η λέξη χριστιανός, που εμείς σεμνινόμεθα να φέρουμε αυτό το όνομα? Ξέρετε πώς ερμηνεύεται? Χριστιανός πάνε να πει τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Αυτό πάνε να πει χριστιανός. Τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Όχι του πορτοφολίου μου, όχι του εαυτού μου, όχι του σπιτιού μου μόνο. Τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Και όταν ο άνθρωπος με ηλαρότητα, με καλοσύνη αφόρμητα, εάν δεν τίθεται εις την υπηρεσία του άλλου και εις την ανάγκη του άλλου, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Την παραβολή αυτή του καλού Σαμαρίτου έγινε αιτία να την πει ο Χριστός μας κάποιος νομικός των ημερών εκείνων, που άκουγε προφανώς τη διδασκαλία του Κυρίου και νόμισε ότι μπορεί να του πουλήσει πνεύμα του Κυρίου μας, δεν ξέρω πώς, πειράζον λέει αυτόν και λέγον. Τώρα πώς ακριβώς σε σκέφτηκε δεν ξέρω, και του έθεσε ερώτημα του Κυρίου μας: τι ποιήσα ασύνα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιωνία ζωή? Και από εκεί ξεκινάει η όλη υπόθεση. Τοποθέτησε το Χριστό μας στο θρανείο και τον ρωτά ο νομοδιδάσκαλος. Και ο Κύριος μας αναστρέφει αμέσως το ερώτημα και τον τοποθετεί αυτόν στο θρανείο και του λέγει: εσύ είσαι νομοδιδάσκαλος, εν τον νόμο τι διαγράφεται, πώς αναγινώστης? Μαθητής τώρα αυτός, δάσκαλος ο Κύριος όπως το άξιζε, και αναγκάζεται να μας ανασύρει από τον νόμο ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με τον τέλειον άνθρωπον τον Ιησούν και κατ' επέκταση προς ημάς. Του είπε λοιπόν ότι στον νόμο διαβάζω ότι αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν.
αυτά λέει διαβάζω στην Παλιά Διαθήκη εγώ, έτσι λέει ο νόμος. Και του απαντά ο Κύριος μας, τούτο φύγει και ζεις. Μακάρι λέει κάμε το αυτό και να είσαι βέβαιος ότι δημιουργείς προϋποθέσεις σωτηρίας. Τώρα μια και φύγεται το θέμα στο σημείο αυτό, θα ήθελα να το συζητήσουμε και να ωφεληθούμε και από τις άλλες λεπτομέρειες. Εδώ ξεσκεπάζεται μια αλήθεια η οποία διαφεύγει από πολλούς από εμάς και θα ήθελα επί τη ευκαιρία που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να το διαπλατείνω το θέμα, γιατί πολλοί εξ ημών ίσως ακούσατε και το πρωί στις εκκλησίες που πήγατε κάποια ομιλία σχετική, αλλά ο χρόνος όπως ξέρετε του άμβωνος δεν είναι εκείνος που δίνει την ευκαιρία να βγουν όλες οι λεπτομέρειες στην επιφάνεια. Από την ερώτηση που έκανε ο νομικός αυτός, ο δικηγόρος όπως τα λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, βγαίνει ότι ο Χριστός μας εκήρυται ότι η αιώνιο ζωή κληρονομείται. Ποιος από μας το ξέρει ότι η βασιλεία των ουρανών κληρονομείται? Περισσότεροι από μας πιστεύουν ότι η βασιλεία των ουρανών είναι αξιομισία και γι' αυτό φροντίζουν να κάνουν καλά έργα για να πάνε στον παράδεισο και να μην κάνουν άσχημα έργα για να μην πάνε στην κόλαση. Και τούτος όμως δεν είναι έτσι το θέμα. Θέλετε να σας το πιστώσω, ίσως αυτό να σας σοκάρει τώρα που το ακούτε. Σας μεταφέρω στην ημέρα της κρίσεως. Τι λέει? Κάθεται στο θρόνο και λέγει στο εκ δεξιών, δέστε οι ευλογημένοι του πατέρα μου. Τι να κάνουμε? Να κληρονομήσετε την βασιλεία του Θεού, την οποία έχει φτιάξει από καταβολής κόσμου. Να κληρονομήσει, τι λέει? Δεν είπε ελάτε να σας πληρώσω τα ημερομίσθια, ελάτε να σας δώσω τι εξοδέψατε, τι εκάματε. Ελάτε να κληρονομήσετε την βασιλεία. Θα πει κανείς τώρα να μην κάνουμε διάφορες περιπτώσεις καλά έργα. Εγώ δεν λέω αυτό. Θα κάνεις καλά έργα, αλλά δεν θα ελπίζεις ότι τα καλά σου έργα θα σε πάνε στον παράδεισο. Για να μπει στον παράδεισο χρειάζεται κάποιος άλλος τρόπος. Να είσαι κληρονόμος του Θεού. Ποιοι είναι κληρονόμοι? Ποιοι κληρονομούν? Πέθανε ένας πατέρας, ποιος θα κληρονομήσει? Ο υπάλληλος που έχει στο κατάστημα, ο εργάτης που έχει στο αμπέλι του, ποιος θα κληρονομήσει? Θα κληρονομήσουν τα παιδιά, θα κληρονομήσει η σύζυγος, θα κληρονομήσουν τα αδέρφια, θα κληρονομήσουν οι συγγενείς όπως λέμε, ναι ή όχι? Θα κληρονομήσουν οι συγγενείς. Είναι λοιπόν θέμα συγγενείας η βασιλεία των ουρανών. Είναι μια λεπτομέρεια που περνάει απαρατήρητος, αλλά μια και υπάρχει μέσα στο κείμενο θα ήθελα να την προσέξουμε. Έργο σωτηρία δεν υπάρχει. Χριστό σωτηρία υπάρχει. Και αν παραδεχθούμε ότι η βασιλεία είναι του Θεού Πατρός, εγώ πρέπει εν διάφτη περιπτώσει να είμαι συγγενής με το Θεό. Ίσως μου πει κάποιος, βέβαια δεν είμαστε συγγενείς με το Θεό, δεν του λέμε το Πάτερ ημών, δεν τον λέμε πατέρα, δεν μας έχει παιδιά. Και πάλι είναι λάθος. Οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά του Θεού. Μόνον όσοι έλαβαν το Χριστόν, μόνον όσοι εδέχτηκαν το Χριστό, αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού. Οι άλλοι δεν είναι παιδιά του Θεού. Είναι πλάσματα του Θεού, είναι δημιουργήματα του Θεού. Ο άνθρωπος εν το προσώπο του Αδάμ έχασε την ιότητα, την πατρότητα. Έχασε, δεν είναι πλέον πατέρας του ο Θεός και δεν είναι παιδί του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, είναι την υιοθεσία να απολάβουμε. Να δεχτούμε το Χριστό που είναι το φυσικό παιδί του Θεού. Να γίνουμε εμείς αδελφοί του Χριστού και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού.
Όσοι λοιπόν δεν είμεθα αδελφοί του Χριστού, δεν είμεθα παιδιά του Θεού και δεν δικαιούμεθα κληρονομία. Μια λεπτομέρεια την οποία πολλοί δεν την ξέρουν. Και στέκονται, εγώ κάνω το καλό, αποφεύγω το κακό. Καλός κάνεις που κάνεις το καλό και καλός κάνεις που αποφεύγεις το κακό. Αλλά για τη βασιλεία δεν μπορεί να μπεις όμως. Τα έργα του ανθρώπου, αγαπητοί μου, δέστε το αυτό που θα σας πω, του εξασφαλίζουν τα έργα, τα καλά του ανθρώπου. Τα περισσότερα δεν είναι καλά, παρότι λέγονται καλά από μας. Διότι όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, το καλόν ου καλόν ή εάν μη καλός γέννηται. Και οι περισσότεροι από εμάς πράττουμε ορισμένα καλά έργα, αλλά δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι αποκλεμμένα, είναι αποαδικημένα, με υπολογισμόν, να υποχρεώσουμε, να γραφτεί το όνομά μας εκεί επάνω ψηλά, δίδουμε κάτι κλπ. Δίδουμε ένα ζευγάρι παπούτσα που δεν μας πηγαίνει, ένα πιάτο φαΐ που θα πρότεινε να ξυνήσει κλπ. Περιμένουμε τη βασιλεία του Ρώου. Εγώ δεν τα αποκλείω αυτά. Να γίνονται και αυτά έστω. Όμως λέγω ότι τα έργα του ανθρώπου του εξασφαλίζουν θέση εις τον παράδεισο. Όχι όμως είσοδον εις τον παράδεισο. Άλλο το έχω σπίτι μέσα στην πόλη και άλλο είμαι έξω από την πόλη και δεν με αφήνουν από την μπήλη της πόλεως να μπω μέσα να καθίσω στο σπίτι μου. Φανταστείτε τα σαφήνα σε παραδείγματι που παλαιότερον και άλλες πόλεις ήσανται γύρω γύρω εντυχισμένες και υπήρχαν ορισμένες πύλες της αγοράς, ξέρω εγώ, άλλοι επάνω κλπ. Να πας τώρα στην πόρτα και να μην σε αφήνουν να μπεις μέσα. Μα έχω σπίτι μέσα και τριόροφο και τετραόροφο και με κομφόρ κλπ. Ναι, εισιτήριο σας παρακαλώ, είσοδον δεν έχετε. Για να εισέλθει λοιπόν ο άνθρωπος εις τον παράδεισο, για να βρει το σπίτι που έχει φτιάξει για να μείνει με τα καλά του έργα, χρειάζεται Χριστός. Χρειάζεται γνωριμία με τον Χριστό. Χρειάζεται συγγένεια με τον Θεό. Και αυτή τη συγγένεια τη δημιουργεί ο Χριστός μέσω της Εκκλησίας Του, μέσω του κλήρου, μέσω της πίστεως της σωστής προς τον Χριστό και μέσα των μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που ορισμένοι δεν τα χρησιμοποιούν, ή αν τα χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν κατά τέτοιον τρόπο που είναι σαν να μην τα χρησιμοποιούν. Προσέξτε το λοιπόν, καλά κάνετε και κάνετε ό,τι καλό κάνετε, θα το βρείτε έστω κι αν ένα ποτήρι νερό κρύο δώσετε. Όμως εάν ελπίζετε μόνο στα καλά σας έργα, θα βρεθείτε γελασμένοι. Εάν εν ταπεινώσει πράτετε ό,τι πράτετε και φροντίζετε να είστε σύμφωνοι με τον νόμο του Θεού, να είστε οι εγκρατείς, να είστε οι νήστοι, να είσαστε εξομολογημένοι ή μετανοημένοι ή κοινωνημένοι με τα πνευροσύνη και να λες πάλι Θεέ μου, αν θέλεις με σώζεις, αν θέλεις, δικαιωμά του δεν είναι, αν θέλεις με βάζεις μέσα, τότε να γνωρίζεις ότι δημιουργείς προϋποθέσεις να περάσεις κάποτε στη βασιλεία του ουρανού. Η βασιλεία λοιπόν των ουρανών κληρονομείται, επαναλαμβάνω, δεν είναι αξιομιστία. Και φροντίσετε να διατηρήσετε τις σχέσεις με τον Χριστό. Τι λέγει ο Χριστός? Όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ευήσαστε. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εμεί μένει καγό εν αυτό. Ένα πράγμα. Εφόσον επιείσατε νη τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμεί επιείσατε. Αυτή είναι η συγγένεια με τον Χριστό. Από το βάπτισμα, από τη θεία κοινωνία κλπ. Και διατηρούμε, είμαστε αδέλφια μικρά του Χριστού και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού. Δεν έχω αδελφό τον Χριστό, δεν έχω πατέρα τον Θεό. Το πάτερ ημών δεν πρέπει να το λέω. Και όταν το λένε στην Εκκλησία, εγώ πρέπει να βγαίνω έξω εάν δεν έχω σχέση οργανική με τον Χριστό. Αυτό βγαίνει από αυτόν τον λόγο που είπε αυτός ο άνθρωπος ο σημερινός και γίνεται αιτία μιας περαιτέρω συζητήσεως και ο καθένας ας το προσέξει αυτό το πράγμα και μη ελπίζει στα έργα του, αλλά να φροντίσει να έχει το εισιτήριο, διότι τα έργα του ανθρώπου είναι οι βαλίτσες του, οι αποσκευές του. Ακούστε κανένα ταξιδεύσει γιατί είχε αποσκευές? Αν δεν έβγαλε εισιτήριο, δεν πρόλαβε να βγάλει εισιτήριο, θα ταξιδεύσει? Δεν ταξιδεύει. Με εισιτήριο χωρίς αποσκευές μπορεί να ταξιδεύσει. Με αποσκευές χωρίς εισιτήριο δεν μπορεί να ταξιδεύσει. Ο Τελώνης εταξίδευσε χωρίς αποσκευές. Ο ληστής ο δεξιών εταξίδευσε χωρίς αποσκευές. Ο άσωτος Υιός εταξίδευσε χωρίς αποσκευές.
Ο Φαρισαίος με αποστεβές χωρίς εισιτήριο δεν εταξίδευσε. Ο μεγάλος αδελφός του Ασώτου με αποστεβές χωρίς εισιτήριο δεν εταξίδευσε. Καταλάβατε. Προσέξτε τα λοιπόν, μη γελαστούμε. Δεν επιτρέπεται σήμερα που φτάσαμε στη σελήνη να μας διαφεύγουν αυτά τα βασικά πράγματα. Τώρα, προχωρώ λίγο πιο κάτω. Αυτός ο άνθρωπος ανέστηρε από την Παλαιά Διαθήκη ορισμένες εντολές που είχε δώσει ο Θεός. Εάν ανοίξετε μια άλλη λεπτομέρεια η οποία διαφεύγει από πολλούς, εάν ανοίξετε το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, θα βρείτε εκεί ότι κάποτε άλλοτε, ίσως να και ο ίδιος, δεν ξέρω πώς το διατυπώνει ο καθένας, ετέθη πάλι ένα ερώτημα στον Χριστό μας. Ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο? Ποια του λένε του Χριστού μας είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο? Και απαντάει ο Κύριος: το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της θυσίας σου, εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και συνεχίζει μόνος του τώρα και λέει: ομοία δε αυτής και των πλησίων σου σε αυτόν. Υπάρχει και μια άλλη, λέει, εντολή, να αγαπάς τον πλησίον σε αυτόν. Αυτά που λέει σήμερα ο νομικός. Εντισδυσίτα αυτές εντολές στο αγαπήσεις των Θεών και των πλησίων, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Από εκεί εξαρτώνται. Δεν έχεις αυτήν την τετράπλευρον αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, τίποτα δεν κάνεις. Προσέξτε τώρα τι βγαίνει από εδώ. Πείτε μου, ποιος από εμάς που βρισκόμαστε εδώ απόψε το βράδυ έχει εξομολογηθεί ποτέ του ότι δεν αγαπάει το Θεό? Ποιος? Όλοι που πηγαίνουμε στον παπά, στον πνευματικό, εξομολογούμε. Ξέρεις πάτερ μου, ενέβρωσα από πάνω την άσα το σεντόνι και έπεσε κάτω αυτό. Ξέρεις πάτερ μου, η πεθερά μου. Ξέρεις πάτερ μου, η νύφη μου. Ξέρεις ο συνεταίρος μου, ο γειτονάς μου, άλφα, βήτα κλπ. Ξέρεις. Ναι, ξέρω. Παρακάτω. Εδώ. Με την πρώτη και μεγάλη εντολή, τι έχεις να μου πεις? Ποιος από εμάς αγαπάει το Θεό? Που θρησκεύουμε, που κοπτόμεθα, εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Και άλλοι είναι αιρετικοί, οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ, άθεοι κλπ. Ποιος από εμάς? Από κανένας? Πιθανόν να μην είμαι μακριά από την πραγματικότητα. Και ποιος εν διάρκει περιπτώσει το εξομολογήθηκε αυτό το πράγμα? Ρωτήστε αν θέλετε ή και τον εαυτό σας ακόμη. Ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία? Όσα κεφάλαια υπάρχουν, τόσες γνώμες θα υποθούν και όλες θα είναι ψεύτικες. Θα μου πείτε, πώς τα λες έτσι? Έτσι είναι. Όταν ο Χριστός λέγει η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, από το πορτοφόλι σου, από το μυαλό σου κλπ. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Ποια είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία? Η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής. Δεν θέλει φιλοσοφία. Ούτε ο φόνος είναι, ούτε η κλοπή είναι, ούτε η μοιχεία είναι, ούτε τίποτα. Η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Θέλει μαθηματικά να ξέρει να το καταλάβεις αυτό. Έχω λοιπόν κάνει, έχετε κάνει τη μεγαλύτερη αμαρτία στον κόσμο και ουδέποτε εξομολογείται αυτή η αμαρτία. Καταλάβατε? Πού λοιπόν να έχει ομοιότητα ο άνθρωπος με τον άνθρωπο Ιησού? Ο άνθρωπος Ιησούς ή το σπάνιος αυτός άνθρωπος, ο σπάνιος άνθρωπος που άφησε μοντέλο τον εαυτόν του εδώ, είναι τη σύχνεση αυτού περιπατήσουμε. Ελείπομεν, μην πλανόμεθα, μην δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Εάν μας βάλει ο Χριστός το κόσινο το δικό του, στη ζυγαριά τη δική του και στη μεζούρα τη δική του, δεν αντέχουμε πουθενά. Ας λέμε ό,τι θέλουμε και ας μας λένε αγιασμένους ότι εμείς θα πάμε στον παράδεισο κλπ. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι λένε. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι ζαλισμένοι. Δεν έχουν προσέξει τις λεπτομέρειες από τις οποίες εξαρτώμεθα. Καταλάβατε? Αλλά ας το προχωρήσουμε το θέμα. Μια και αυτή μας δίδει. Αυτός μας είπε αυτά. Ο Κύριος, ο πρώτος σπάνιος άνθρωπος που κατέβηκε ποτέ στη γη. Εμείς αγαπούμε τον Χριστό
όπως λέγει. Στην Παλιά Διαθήκη λέγει στις παροιμίες η έμι, παιδί μου, δώσμη συν καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου. Δεν θα ήθελες το πορτοφόλι μου? Δεν θέλω το πορτοφόλι στην καρδιά σου. Δεν θα ήθελα να σου φέρω ένα κερί σαν τον πόη μου? Είναι δικά μου τα μελίσσα με το κερί. Δεν θα ήθελα να σου φτιάξω μια εκκλησία να μπεις μέσα να μην βρέχεσαι? Γιατί πολλοί το θεωρούν μεγάλο πράγμα αυτό. Πόσο δεν φτιάξαν το ναό το δικό τους πρώτα, να μπει ο Χριστός μέσα τους, φτιάχνουν ναούς απ' έξω. Όχι ότι είναι κακό να φτιάξει εκκλησία, μην το πάμε εκεί. Αλλά όταν ο δικός μας ο ναός είναι έρημος και καταπεσών και δεν έχει που την κεφαλή να σταματήσει ο Χριστός μέσα μας, οτιδήποτε ναό και αν κάνουμε απ' έξω είναι πολύ αστείο. Θα πρέπει πρώτα να γίνει ο ναός του Πνεύματος του Αγίου και έπειτα να γίνει ο ναός ο άλλος. Λοιπόν, ρωτώ τώρα στο σημείο αυτό, ποιος από εμάς έχει δώσει την καρδιά του κατά αυτήν την έννοια στο Χριστό? Τα πάντα δίδουμε εμείς. Την καρδιά μας δεν δίδουμε. Ο Χριστός είναι σαν ένας μνηστήρ ζηλότυπος. Όχι από τους συνηθισμένους, τους ζηλιάριδες που ζηλεύουν τη μνηστή τους, που δεν θέλουν να τη βλέπουν, να μιλήσει, να βγει κλπ. Με τέτοια κακία μέσα. Με σκοπόν σωτηρία. Θέλει την ψυχή να είναι για αυτόν. Να τη βλέπει να είναι τελείως προς αυτόν, όπως λέει ο Ισαΐας. Περιτρέχει, λέει, την γη να ειδεί που υπάρχει ψυχή που είναι τελείως εστραμμένη προς αυτόν. Είδατε κάτι άνθρωποι που τα λένε ήλιους? Τα βλέπετε και παρακολουθούν τον ήλιο όλη την ημέρα και μόλις χαθεί ο ήλιος μάλλον μαζεύονται στον εαυτό τους και το πρωί ξανά τον παρακολουθούν. Έτσι τη θέλει την ψυχή του καθενός ο Χριστός. Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά, πάλι να πω, σχεδόν κανένας από εμάς που ζούμε στην πόλη τουλάχιστον δεν έχει, δεν θα είναι μακριά της πραγματικότητος. Η δικιά μας η ψυχή είναι ένα μοσαϊκό φτιαγμένο από διάφορα ψηφιά και σε κάθε ψηφί επάνω έχουμε βάλει και από ένα είδωλο. Έχουμε βάλει σε μια άκρη και το Χριστούλι, σε ένα, του έχουμε ανάψει ένα κεράκι να βλέπει να μην πέσει, του έχουμε στην άκρη. Σε ένα άλλο ψηφί επάνω έχουμε την Παναγίτσα, την υπερετριούλα αυτή που τη φωνάζουμε μόλις πάθουμε τίποτα, αλλά τη βγάζουμε έξω όταν πρόκειται να ράψουμε αντρικό παντελόνι. Έξω, κύρα Παναγία. Έχουμε μοδίστρα τώρα, δεν θα μας πεις τι θα κάνουμε. Θα σε φωνάξουμε εμείς, άμα γίνει πυρκαγιά, άμα γίνει πλημμύρα, άμα γίνει τίποτα, ας πούμε Παναγία. Και θα έρθεις εσύ. Την έχουμε και αυτή, της έχουμε δώσει κάποιο ψηφί και αυτή και την έχουμε απάνω. Έχουμε τον Αγιούλη και λοιπά, έχουμε. Αλλά ο Χριστός δεν συμφωνεί. Δεν συνεταιρίζεται ο Χριστός με το διάβολο, με τη σάρκα, με τον κόσμο, με τη μόδα, με το συμφέρον, με το εγώ. Δεν συνεταιρίζεται ο Χριστός. Εμείς όνει και καλά, κατακερματισμένη την καρδιά μας, έχουμε τοποθετήσει το Χριστό. Είμαστε και χριστιανοί. Δεν είμαστε χριστιανοί, είμαστε και χριστιανοί. Διότι η ζωή μας δεν είναι καν χριστιανική. Η χύτρα μας, Τετάρτη και Παρασκευή, δεν νηστεύει. 404 και τώρα μεθαύριο δεν νηστεύει. Από πού και πού είσαι χριστιανός? Το κρεβάτι, παιδιά, δεν κάνει. Από πού και πού είσαι χριστιανός? Εφόσον όλη η ζωή μας είναι σαρκική και κοσμική, ταυτόχρονα είμαστε και χριστιανοί. Διότι πάμε στην Εκκλησία. Προσθέσαμε δηλαδή στη ζωή μας και Χριστό. Θα αφαιρέσουμε όλα τα άλλα και θα το δώσουμε στο Χριστό. Έχει 4 φορές βάλει εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης διανοίας, εξ όλης ισχύος. Εξ όλης, λέει. Δεν συμφωνώ, δεν συμπεφερεύω με κανέναν και δεν κάθομαι με κανέναν μαζί. Και ας σκεφτείτε το στο σημείο αυτό. Να δείτε πόσο ελείπουμε ενός ανθρώπου τελείου, όπως τον θέλει ο Χριστός, που άφησε τον εαυτόν του, να τον έχουμε εμείς σαν μοντέλο. Είδατε, για να ράψει κάποιος ή κάποια, παίρνει κάποιο φιγουρίνι και με βάση κάποιο μοντέλο, κάποιο σχέδιο ράβει. Ο Χριστός άφησε τον εαυτόν του εδώ, άφησε την αγάπη του, άφησε τη θυσία του, άφησε τα πάντα για να τα προσέξει ο άνθρωπος, να γίνει κι αυτός σαν κι αυτόν. Διότι εμείς δεν μοιάζουμε και το Πάτερ ημών δεν πρέπει να το λέμε. Προσβάλλουμε το Θεό όταν λέμε το Πάτερ ημών. Πώς είναι ο Θεός και πώς είμαστε εμείς?
μοιάζουμε καθόλου εμείς του Θεού? Πού του μοιάζουμε? Στη συγχωρητικότητα, στην αγάπη, στη μακροθυμία, στη Χριστότητα? Πού του μοιάζουμε του Θεού εμείς? Από πού και πού λοιπόν είμαστε παιδιά, εφόσον δεν του μοιάζουμε καν του Θεού? Καταλάβατε? Είναι κάτι λεπτομέρειες που μας διαφεύγουν και συνηθίζουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά με τον δοστοτήρα αυτών της συνηθίας. Ακούσαμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Ωραία, ωραία, μπράβο. Ναι, εντάξει. Αλλά τι λέει για μένα όμως? Τι λέει για εμάς? Πώς θα γίνει εμείς να γίνουμε τέτοιοι όπως μας θέλει αυτός? Και εντούτοις, όχι μόνο δεν έχουμε γίνει, αλλά και δεν γίνεται και προσπάθεια. Δεν αγωνιζόμαστε ούτως υπήν για να γίνουμε. Διότι μπορώ να πω, ναι, δεν ήξερα, ναι, δεν άκουσα, ναι, δεν τον μπόρεσα, όμως παλεύω, αγωνίζουμε. Εμείς ούτε παλεύουμε, ούτε αγωνιζόμεθα. Πηγαίνουμε μια συνηθισμένη οδό σε μια θρησκεία που την έφτιασαν τα μέτρα τα δικά μας. Και κατά συνέπεια θα βρεθούμε γελασμένοι, διότι δεν θα μοιάζουμε με κανέναν εκεί επάνω από αυτούς οι οποίοι εισέρχονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα μοιάζουμε με κανέναν. Πρέπει να μοιάζουμε με κάποιον για να μπορέσουμε να μπούμε. Και αυτός ο κάποιος, αυτός ο σπάνιος, αυτός ο τέλειος είναι ο Χριστός. Και πρέπει αυτού να μοιάσουμε, μέτρον ηλικίας, Ιησού Χριστού. Αυτόν θα έχουμε μοντέλο εμείς. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν λένε την καλημέρα του Θεού. Μα πώς να την πω? Όπως την είπε και ο Χριστός. Μα δεν ξέρεις τι μου έκανε? Περισσότερο από τον Χριστό σου έκανε. Σένα δεν σε σταύρωσε, μπορεί να σου πήρε το οικόπεδο. Μπορεί να σε έβγαλε έξω. Δεν σε βάλε και στο καρφί? Και πάλι αυτός βρήκε να πει: Πάτερ, άφησε αυτή σου γαρίδα στη πιούση. Και ακούσε. Μα αυτό ήταν Χριστός. Και εσύ τι είσαι? Δεν θα γίνεις ποτέ Χριστός. Καλά. Δεν γίνεσαι Χριστός, Ο πρωτομάρτης Στέφανος τι ήτανε? Ήτανε Χριστός? Δεν είπε αυτός: Μη στήσεις την αμαρτία ταύτην? Άρα είναι κατορθωτή αυτή η αρετή. Γίνεται? Δεν γίνεται. Λένε βέβαια ορισμένοι ότι να, εγώ δεν τον διώκω, τον άφησα στο Θεό. Σοβαρά? Γιατί τον άφησε το Θεό? Γιατί δεν μπορεί να το βγάλει στο μάτι βαθιά εσύ? Γιατί έχει μέσον αυτός, και σε ξεγελάει και σου γλιτράει. Τον άφησε το Θεό. Να μην τον αφήσεις ούτε στο Θεό. Να πεις: Θεέ μου, να μην στο λογαριάσεις αυτό. Αυτό να του πεις, όχι, σ' άφησα στο Θεό, να στο βγάλει βαθιά, γιατί δεν μπορώ να στο βγάλω εγώ. Καταλάβατε? Λοιπόν, όλα αυτά, αν θα μαζευτούν, θα δούμε ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα. Ούτε καν μοιάζουμε, ούτε καν κάνουμε προσπάθεια να φτιαχτούμε. Προκειμένου να βγούμε στο δρόμο, 4 καθρέφτες έχουμε μέσα στην τουαλέτα. Μια μπροστά, μια πίσω, μια από εδώ, μια από εκεί, να ειδούμε μήπως δεν μας πέφτω μαλλί καλά, μήπως κάποια μουτζούρα, μήπως κάποια τρίχα, κάποια κλωστή κλπ. Θα πει κανείς: Να βγω και έτσι έξω. Δεν σου λέω αυτό. Αλλά φτιάξε και από μέσα, ντε. Κάνε και το από μέσα, φτιάξε και το από μέσα, τελειοποίησε το, φτιάξε την ψυχή. Το να φτιάξει απ' έξω δεν βγαίνει τίποτα. Είχα πάει προχτές στη Χαλκίδα σε μια εκκλησία και βλέπω από πάνω ωραιότατα και έγραφε: Νύψον ανομήματα μη μόνο ανόψιν. Ωραία. Μην μπλένεσαι, λέει, μόνο στην όψη σου και φτιάχνεσαι να έρθεις εδώ μέσα, αλλά πλύνε και τα ανομήματά σου, τις αμαρτίες σου, τακτοποίησε και τότε να μπεις εδώ πέρα μέσα. Ποιος το σκέφτεται αυτό το πράγμα? Ποιος το λογαριάζει αυτό το πράγμα? Και έπειτα πώς μπορεί να λέγεται χριστιανός αυτός ο άνθρωπος? Θέλει λοιπόν κάτι πράγματα ο Θεός παρά, και πρέπει βήμα προς βήμα να τα προσέχουμε. Διότι εάν δεν τα προσέχουμε θα βρεθούμε γελασμένοι μίαν ημέρα. Αυτό λοιπόν το αγαπητοί είναι εντόπισμα μεγάλο. Πιάνουν το τηλέφωνο και κάνουν μεταθέσεις. Πιάνουν το τηλέφωνο και κουνάνε τη γη. Σε θέλω να το χρησιμοποιείς επί καλό αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός. Αυτή τη δύναμη. Να μπεις στη μέση με την προσωπικότητά σου, εκεί που γίνεται αδικία. Όχι να κάνεις εσύ αδικία, εκεί που γίνεται αδικία να μπεις στη μέση. Να βοηθήσεις, να παρεμβληθείς. Έτσι να χρησιμοποιήσεις την ισχύ σου. Χρησιμοποιούν πολύ την ισχύ τους, αλλά για να εκδικηθούν. Για να κερδίσουν αυτοί ή το εγώ τους ή το συμφέρον τους. Η καρδιά επίσης, είπα, του ανθρώπου πρέπει να είναι ολόκληρη δοσμένη στο Θεό. Δεν συμφωνεί ο Θεός ούτε ένθεν ούτε κήθεν. Η ψυχή του επίσης να είναι δομένη ολόκληρη στο Θεό. Αν θέλει να είναι και αυτός ολόκληρος άνθρωπος, σπάνιος άνθρωπος όπως τα λέγαμε, κατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Πάσα πνοή ενεσάτω το Κύριον, είναι η εντολή. Πάσα πνοή. Όχι μερική πνοή και η άλλη να σφυράει
σε περιμένω στα γωνιά και τα παραθύρια σου άνοιχτα κλπ. Αυτά είναι αστεία. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι ούτε μια φορά το 24ωρο δεν είπανε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με τον αμαρτωλόν. Ούτε μια φορά. Μίλησαν για τους πάντας, κατηγόρησαν τους πάντας, μίλησαν πολιτικά, μίλησαν εκκλησιαστικά, μίλησαν για τη γειτόνισσα, μίλησαν για τη χείρα, για τον ρεβωνιασμένο, για τους πάντας κλπ. Μια φορά Κύριε Ιησού Χριστέ δεν το είπανε ελέησέ με τον αμαρτωλόν. Έχουμε ώρα να προσευχηθούμε. Χρειάζεται ώρα για να προσευχηθείς. Σοβαρά το λες? Για να πεθάνεις χρειάζεται ώρα? Για να αρρωστείς χρειάζεται ώρα? Ας τα ψέματα, ας τις σκέψεις αυτές. Πρόσεξε τον εαυτό σου, φτιάξου. Δεν είναι έτσι το θέμα. Δώσε πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Μη διχοτομήσε. Και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος βρίσκει και στις πιο δύσκολες στιγμές και πιο πολύ απασχολημένος να κάνει την ψυχή του προς τα πάνω, να σηκώνει και να βλέπει προς τα πάνω. Αχ, αυτή η κότα η οποία τρώει και κοιτάζει και πάνω και βλέπει. Μόνο ο άνθρωπος βλέπει μόνο εδώ κάτω, σαν να μην θέλει να πάει επάνω, που εκείνο ο προορισμός του μοναδικά του ανθρώπου να πάει, που πρέπει μέρα νύχτα να σκέπεται επάνω. Και όταν ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ότι βλέπει επάνω, τότε βλέπει ο Θεός κάτω σε αυτόν. Οι πατέρες έχουν τρία λόγια. Ακοή, αντί, ακοής. Θα ακούς το Θεό για να σ' ακούει ο Θεός στις ανάγκες σου και στις στιγμές σου. Δεν ακούς το Θεό, δεν σκέπτεσαι το Θεό, δεν δίνεις την ψυχή σου στο Θεό, μην περιμένεις απάντηση. Θεός είναι ειλικρινής, σου δίδει όσο σου αξίζει, όσο στρώνεις. Το λέμε άλλωστε, αλλά δεν το προσέχουμε την ώρα της δοξολογίας. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου έφη μας, καθά περίν πείσαμεν επί σε. Ακριβώς τόσο θα σου δώσω, λεβέντη μου. Μένε ήσυχος, δεν πρόκειται να σου δώσω παραπάνω. Όσο ετοίμασες, όσο εκαθάρισες, όσο εσκέφτηκες, όσο περιποιήθεις, τόσο ακριβώς θα σου δώσω. Γι' αυτό όπως μπαίνουμε στην εκκλησία, έτσι και βγαίνουμε χωρίς καμιά μεταβολή. Και όταν μπαίνουμε και βγαίνουμε χωρίς καμιά μεταβολή, δεν θα γίνουμε οι ξεχωριστοί άνθρωποι ποτέ, δεν θα γίνουμε οι σπάνιοι άνθρωποι ποτέ για τη Βασιλεία των Ουρανών. Η εκκλησία που είχε τύπο την Κιβωτό στην Παλιά Διαθήκη έχει μία διαφορά μεταξύ εκείνης της Κιβωτού και του εαυτού της. Εκείνη η Κιβωτός παρέλαβε θηρία και απέδωσε θηρία. Παρέλαβε λιοντάρια και απέρασε λιοντάρια. Παρέλαβε κόρακας και απέδωσε κόρακας. Αυτή όμως παραλαμβάνει θηρία και δίδει αρνιά. Παίρνει κόρακας και δίδει περιστερά. Αλλάζει την φύση του ανθρώπου, αλλάζει τον άνθρωπο. Αλλά πόσοι αλλάζουν μέσα στην εκκλησία που μπαίνουν? Όπως μπαίνουμε οι περισσότεροι, έτσι και βγαίνουμε. Παρότι είναι η αποστολή της εκκλησίας να αλλάξει τους ανθρώπους και από χωματένιους να τους κάνει ουρανίους ανθρώπους, να τους αλλάξει το εσωτερικό, από πέτρινες καρδιές να τις κάνει σάρκινες καρδιές, λεπτές, επιδεκτές, και εντούτοις δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρόνια εκκλησιαζόμεθα, δεν αφήνουμε σπερινό, δεν αφήνουμε όρθρο, δεν αφήνουμε τίποτα. Βήμα όμως προς το χριστιανισμό δεν έχουμε κάνει. Η γλώσσα η ίδια, η κακία η ίδια, τα πάντα τα ίδια. Για δεν γίνεται αλλαγή? Γιατί δεν γίνεται τακτοποίηση? Δεν έχει την δύναμη η εκκλησία? Όχι, δεν κάνουμε εμείς καμιά ετοιμασία για να λάβουμε εκεί που πηγαίνουμε. Μάλιστα. Και αυτό το δεύτερο, και τον πλησίον σου σε αυτόν, ποιος το σκέφτεται αυτό το πράγμα? Πόσο τον πλησίον σου δεν τον αγαπάς, τη δεύτερη μεγάλη εντολή έχεις παραβεί, κατά συνέπεια δευτέρα και μεγάλη αμαρτία. Και όταν αυτές οι δυο μεγάλες αμαρτίες γίνονται από τους ανθρώπους, είναι αμετανόητες και ανεξομολόγητες τόσα χρόνια, πώς θα έρθει έλεος Θεού να γίνει τελειοποίηση ανθρώπου, να γίνει σπάνιος ο άνθρωπος για τη Βασιλεία των Ουρανών? Αυτά είναι τα θέματα τα οποία απορρέουν από τα λίγα λόγια αυτά που είναι της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να προσέχει την εκκλησία,
όταν το πρωί ετοιμαστούν τα πράγματα και ανοίγει η αυλαία, βγαίνει ο διάκονος έξω, βγάζει τη φτερούγα του το ωράριο στο χέρι και λέγει: αδελφοί, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών. Δεύτερη αίτησή του: υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Ειρήνη προς τα πάνω και ειρήνη προς τα δίπλα. Δεν υπάρχουν αυτές οι δύο ειρήνες. Ειρήνη με το Θεό. Υπάρχει αμαρτία ακόμη και δεν έχει εξομολογηθεί. Και δεν υπάρχει ειρήνη με το Θεό. Και ειρήνη και αγάπη με τον πλησίον. Κάμε μεταβολή και φεύγα. Η προσευχή σου δεν πρόκειται να περάσει επάνω από τον πολυέλαιο. Ποιος τα λογαριάζει? Και κερί της Αναστάσεως κρατούμε ακόμη, παρότι δεν τη λέμε την καλημέρα. Και παρότι λέει: πάντες συγχωρήσομεν τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός Ανέστη. Δεν συγχωρήσαμε. Μην το λες το Χριστός Ανέστη. Κλείστο. Κλείστο. Φεύγα από εδώ. Δεν έχει δουλειά εδώ πέρα στην Εκκλησία. Πάντα συγχωρήσομεν. Αυτούς που μας έβλαψαν, αυτούς που μας αδίκησαν. Και τότε θα πούμε το Χριστός Ανέστη. Και τότε πώς ανακολουθεί μετά? Πώς λοιπόν θα γίνουμε σπιανοί άνθρωποι? Δεν μπορούμε να γίνουμε κατά αυτή την έννοια. Σκεφτείτε τα αυτά που απορρέουν από τα λίγα λόγια αυτά του νομικού αυτού, τα οποία είναι απαραίτητα και χρήσιμα για κάθε άνθρωπο, για να γίνει ο άνθρωπος ο ανάλογος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν σταματάει εδώ. Έχει και πιο κάτω. Αυτό είναι ηθική διδασκαλία και κομμάτι δογματική διδασκαλία που βγαίνει από εκείνο που σας είπα, ότι δια Χριστού γινόμεθα κληρονόμοι της Βασιλείας, κοινωνούμε από τη σάρκα του και από το αίμα του, μένουμε μαζί του. Και έτσι θα μας δείξει αύριο και θα πει: πατέρα, έχω και κάτι αδερφάκια μικρά εδώ πέρα, και θα μας παρουσιάσει ο Χριστός, και πίσω από τον Χριστό και από το Σταυρό του θα παρουσιαστούμε κι εμείς να βρούμε. Δεν πρόκειται να παρουσιαστούμε εμείς μόνοι μας κατευθείαν στον θρόνο της δόξης. Εμείς θα παρουσιαστούμε στον θρόνο της χάριτος. Χριστός, διά Χριστού. Με τον Χριστό δεν έχουμε σχέσεις, τίποτα δεν γίνεται. Όχι με τη μητέρα του Χριστού, προσέξτε το. Όχι με τη μητέρα, διότι υπάρχει δυστυχώς από κάμποσο καιρό αυτή η θεωρία πεσμένη. Όλες οι φωτισμένες και όλοι αυτοί που γράφουν και λοιπά, οδηγούμε από την Παναγία, αυτόν τον σκοπό έχουν, να μας πάρουν από το Χριστό και ότι σώζουν οι σχολές της Παναγίας. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Είναι ένα τέχνασμα μελετημένο από το διάβολο τώρα 8.000 χρόνια. Όμορφο πράγμα, διότι σεβόμεθα την Παναγία μας, διότι δεν μπορούμε να αισθανθούμε Εκκλησία χωρίς την Παναγία Μητέρα και χωρίς το Θεό Πατέρα. Κοιτάει με έναν όμορφο τρόπο να μας κάνει Παναγιολάτρες και να μην είμαστε Χριστολάτρες. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Ούτε την Θεοτόκον, των Χριστών. Των Χριστών και τον κλήρο του και τα μυστήρια. Και η Παναγία μας από τον Κύριο εσώθη. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Κι άλλο, τραβάτε να ηλίτε που κάνει προσκομιδή ο Πάτερ, τη βγάζει μερίδα της Παναγίας μας. Μερίδα, όπως βγάζει και μένα και σένα και του Α και του Β. Πρεσβεύει η Παναγία μας, δεν σώζει. Μεγάλο πρόσωπο, μεγάλη δύναμη, μεγάλο σκαλοπάτι. Αλλά όχι σωτηρία, ο Χριστός σώζει. Θεοτόκος πρεσβεύει τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτσι δεν λέμε, βλέποντας το τέμπλαιο. Σώσον ημάς η Θεού, τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Προσέξτε τα, είναι τεχνάσματα των ημερών μας αυτά. Και πολλές ψυχές από αγάπη προς την Παναγία μας χάνουν αυτά στα μονοπάτια αυτά την ύπαρξή τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει προχωρώ, γιατί δεν βλέπω να με παίρνει ώρα. Ο άνθρωπος αυτός όταν πήρε αυτή την απάντηση, αναγκάστηκε να κάνει τον μαθητή από εκεί που παρουσιάζεται τον δάσκαλο κλπ. Δευτερολόγησε και λέει του Χριστού μας: και ποιος είναι, λέει, ο πλησίον? Τότε ο Χριστός μας λέει πολλαβών, του δόθηκε ευκαιρία και είπε μια παραβολή. Έλαβε υπόψη του ορισμένα περιστατικά. Ιεροσόλυμα, Ιεριχώ, Λιστάς, Κλήρο, Λεβίτας, Πανδοχείο κλπ. Και λέει, η πολλαβών λέγει, ένας άνθρωπος ξεκίνησε από τα Ιεροσόλυμα να πάει στην Ιεριχώ και κατέβαινε προς την Ιεριχώ. Πράγματι έτσι είναι, δεν ξέρω πώς έχετε πάει στους Αγίους Τόπους. Τα Ιεροσόλυμα είναι 830 μέτρα επάνω. Η Ιεριχώ είναι 300 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Από την επιφάνεια της θαλάσσης Μεσογείου είναι 300 μέτρα κάτω η Ιεριχώ. Και 830 είναι 1100 τόσα μέτρα η διαφορά. Εκατέβαινε λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα
στην Ιεριχώ. Και στο δρόμο περιέπεσε, λέει, θελιστάς. Τα περιστατικά αυτά τα πήρε από την εποχή εκείνη. Πράγματι ο δρόμος αυτός, ο οποίος είναι 150 στάδια, περίπου 38 χιλιόμετρα είναι το μάκρος αυτού του δρόμου, Ιεροσόλυμα Ιεριχώ, ήσαν τελιστέ. Δεν μπορούσε να περάσει κανείς. Φόβικτρο, φωλιά ληστών ήταν εκεί. Και ήταν και ένα πανδοχείο, ένα χάνι που λέμε, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα το χάνι αυτό, το οποίο ο Χριστός μας είχε υπόψη του που είπε την παραβολή αυτή. Όπως κατεβαίνουμε προς την Ιεριχώ, είναι στο δεξιό μας μέρος επί της οδού το χάνι αυτό που είπε ο Χριστός μας σήμερα την παραβολή αυτή. Λέγει λοιπόν ότι ένας κατέβαινε από εκεί και πάει στην Ιεριχώ, και στο δρόμο τον πιάνουν οι ληστές και τον φωνεύουν κατά το ίμιση. Οι μηθανοί την χάνοντα τον πλήγωσαν και τον φώνεσαν, λέει, κατά το ίμιση. Εκεί που έπεσε στην άκρη πληγωμένος, επέρασε ένας ιερεύς, ο οποίος ερχόταν προφανώς ή από την Ιεριχώ προς τα Ιεροσόλυμα ή από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ. Δράτω με τις ευκαιρία να σας πω ότι επί της εποχής του Χριστού μας, λένε οι ιστορικοί, ότι στην Ιεριχώ κατοικούσαν 1200 ιερείς, οι οποίοι ανεβοκατέβαιναν το δρόμο αυτό, ερχόσανται στο ναό και κάνανε βάρδιες ολόκληρες. Τελειώναν αυτοί, γυρίζαν πίσω, ερχόσανται άλλοι, γινόταν αυτό το πράγμα. Την ώρα λοιπόν αυτή που περνούσε ένας ιερεύς, τον είδε αυτόν πεσμένο εκεί, ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Του λέει, δεν μπορώ να του κάνω τίποτα, δεν ξέρω πώς σε σκέφτηκε ο άνθρωπος, προχώρησε. Σε λίγο, λέει, έρχεται ένας Λεβίτης. Λεβίτες λέγονται εκείνοι οι οποίοι βοηθούσαν τους ιερείς στο ναό, ταυτόχρονα δε περιποιούντο τα σκεύη και εφύλατον τα σκεύη στο ναό. Αυτός δε ήρθε επί των τόπων, ήρθε πιο κοντά, τον είδε πιο κοντά, τραυματισμένον τον άνθρωπο εκεί πέρα, ελκομένον, αλλά τράβηξε και αυτό στον δρόμο. Αυτός κοίταται εκεί. Να σου τώρα ένα Σαμαρίτης. Σαμαρίτε ήσαντε κατά τους Ιουδαίους ειδωλολάτρε. Και το Χριστό μας τον λέγανε Σαμαρίτη. Σαμαρίτης είσαι και δαιμόνιον έχεις, του λέγανε, για να τον πικάρουν τον Χριστό μας. Αυτός, λέει, ο Σαμαρίτης μόλις τον είδε τον εσπλαχνίστηκε. Και κατεβαίνει από το άλογο του. Είχε μαζί μάλιστα για το ταξίδι λίγο κρασί και λίγο λάδι, φαίνεται, για να φτιάχνει τίποτα, κανιά σαλάτα, δεν ξέρω τι, στο δρόμο. Και με το κρασί πλένει τις πληγές αυτού του τραυματισμένου και με το λάδι του της μαλακώνει του ανθρώπου. Το παίρνει στο ίδιο κτίνος, λέει, το βάνει πάνω στα λογό του και τον πάει στο πανδοχείο. Και εκεί, λέει, του πανδοχέως, του λέει, άκουσε εδώ, έμεινε μαζί του μια βραδιά, σε παρακαλώ να τον περιποιηθείς αυτόν, να γίνει καλά για να πάει σπίτι. Πάρε δυο δινάρια και ό,τι προσδαπανήσεις, αν χαλάσεις κάτι παραπάνω, εγώ θα ξαναγυρίσω. Φεύγω τώρα γιατί έχω δουλειά, εν το επανερχεστέ με, αποδώσω σοι. Έτσι είπε και έτσι έγινε. Ένας πατήρ της Εκκλησίας λέγει ότι ο Χριστός μας, ναι μεν την παραβολή την είπε εξαιτίας να δείξει ποιος είναι ο πλησίον, όπως λέει στο τέλος, αλλά ταυτόχρονα έδειξε τον εαυτόν του τι έκανε στην ανθρωπότητα. Ακούστε τι λόγια χρησιμοποιεί. Η παραβολή αυτή ή και συνετέθη δια το δείξε τι σε στήνω πλησίον, αλλούν εν βραχή πάσαν υποφαίνει την φιλάνθρωπον οικονομία του Σωτήρου ημών. Παρότι, λέει, την είπε για να δείξει ποιος είναι ο πλησίον, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προς τον συνάνθρωπο, εν τούτης, λέει, ομιλεί το τι έφτιαξε ο άνθρωπος, ο Θεός για τον άνθρωπο. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια αλληγορική σημασία επάνω στο αυτού. Διότι ο Χριστός μας όταν είπε αυτό, γυρίζει και του λέει του Κυρίου αυτού. Ποιος, του λέει, νομίζεις τώρα ότι είναι ο πλησίον? Ποιος? Και απήντης αυτός, λέει, αυτός που έκαμε έλεος, αυτός που βόχησε δηλαδή τον άνθρωπο που ήταν εκεί πέρα, αυτός είναι ο πλησίον. Δηλαδή, επιμελού λοιπόν και εσύ του δεωμένου βοηθείας. Πρόσεξε, σαν να του έλεγε, πήγαινε και πράσεις ομοίως, πήγαινε, του λέγει, και να κάνεις και εσύ βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. Και είναι ανάγκη αυτό που σας είπα γρηγορότερα, που δείχνει ποιος είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανός είναι εκείνος που θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία των άλλων, στον πόνο του, στην ανάγκη του. Εμείς είμαστε σκληροί. Είμεθα προς τους φίλους μας και τους στενούς συγγενείς μας κάπως μαλακοί, τους άλλους τους βλέπουμε μακριά ότι δεν είναι από δικό μας κορμί αυτοί και δεν έχουν την ανάγκη. Ας κοιτάξει το φιλόπτωχο του ταμείου, της Εκκλησίας, ας κοιτάξει το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας κλπ. Εμείς πάμε, μάζεψε το σπίτι, να πάμε τα παιδιά μέσα. Και τούτος όμως δεν είναι έτσι. Εδώ όμως έχει το υπόδοση εξής. Λένε ορισμένοι ότι
ο άνθρωπος που ξεκίνησε από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ ήταν ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Στο δρόμο περιέπεσε στους ληστάς, τον έπιασε ο Σατανάς, τον έβαλε στην αμαρτία, τον εφώνευσε κατά το ίμιση, τον πέθανε κατά την ψυχή και τον άφησε ζωντανό κατά το σώμα, διότι από τη στιγμή που ημάρτησε ο Αδάμ πέθανε πνευματικός. Σαρκικός πέθανε έπειτα από 930 χρόνια. Πνευματικός όμως εκκόπη από το Θεό, και αποκοπή από το Θεό παναπεί θάνατος. Αν τώρα γυρίσω το διακόπτη και κλείσω, θα πεθάνουν αυτά. Γιατί απεκόπησαν από το φως, από την πηγή. Έτσι και ο Αδάμ απεκόπη, έμεινε μισοπεθαμένος, ζωντανός στη σάρκα, πεθαμένος στο πνεύμα. Έρχεται ο νόμος του Μωσέως, έρχεται οι ιερείς με τις θυσίες κλπ, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα στους ανθρώπους. Ο νόμος ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν, όπως λέει ο Παύλος. Δεν μπορούσαν να κάνουν. Οι ζωοθυσίες κλπ. Δεν πρόκειται να πληρώσουν τις αμαρτίες μας, να υπουλώσουν τις πληγές μας. Έρχεται λοιπόν ο λεγόμενος Σαμαρίτης. Εκατέβει από τα λεγό του, από τη δόξα του, ο Χριστός. Και κατεβαίνει επάνω στον πόνο της ανθρωπότητας. Και κάνει έλεος την ανθρωπότητα. Έλεος, όχι από τη δικαιοσύνη τη δική μας. Έλεος από την αγάπη του ο Θεός. Και δίνει το αίμα του και μας πλένει τις πληγές του. Ο ίνος είναι συμβολικό του αίματος του Κυρίου. Παίρνει λοιπόν επίσης την ανθρωπίνη αυτή φύση, την τετραυματισμένη από τον Σατανά, από τους ληστάς, και τη βάζει στον νόμο του. Την πήρε στο ίδιο κτίνος, λέει, που τη φόρεσε απάνω του από την Παναγία Παρθένο. Και την άφησε τώρα στο πανδοχείο. Τον πήγε αυτόν τον περιπεσόντα στο πανδοχείο και τον άφησε στους πανδοχείς να επιμεληθούν. Τον πήγε δηλαδή στην εκκλησία, όπως τα λέγαμε, και είπε στον κλήρο εκεί, πάρε 2 δινάρια, εγώ θα φύγω. Και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας σε νεκρούς, τώρα θα φύγω εγώ. 2 δινάρια είναι παλαιά και Καινή Διαθήκη, η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Τα 2 αυτά είναι τα 2 δινάρια. Βάσει αυτών της παραδόσεως και της γραφής συντελείται η σωτηρία του ανθρώπου, η επούλωση των τραυμάτων από τον Σατανά, είτε του προπατορικού αμαρτήματος είτε άλλων ηθελημένων αμαρτημάτων. Και όταν θα ξαναγυρίσω, λέγει, ό,τι προσδαπανήσεις, υδρότα, κόπο κλπ, θα σε πληρώσω. Στο και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας σε νεκρούς. Δόθηκε δηλαδή μια ευκαιρία στο Χριστό μας να πει όλη την έσαρκον οικονομία. Γι' αυτό η παραβολή του καλού Σαμαρίτου δεν είναι μόνο να φτιάνουμε συλλόγους που θα βοηθάνε τα σώματα των ανθρώπων. Καλό είναι και αυτό. Και ενέσεις και φάρμακα και ψωμί και ρούχα να κάνουμε. Κατ' εξοχήν όμως, καλός Σαμαρίτης είναι εκείνος ο οποίος βοηθάει ψυχές που έχουν πέσει στα χέρια του Σατανά, που έχουν πέσει στα χέρια της αμαρτίας, πορνείας, μοιχείας, τόσα πράγματα που υπάρχουν, και τους φέρνει στην εκκλησία και υπουλώνονται εκεί με το αίμα του Χριστού. Διότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όλα τα αίματα λερώνουν και δεν μπορεί να τα καθαρίσει κανένα απορρυπαντικό, το πιο τελειοποιημένο σήμερα. Όμως το αίμα του Χριστού δεν λερώνει, καθαρίζει τις αμαρτίες του ανθρώπου. Αυτή είναι η παραβολή, αγαπητοί μου, με το ηθικό περιεχόμενο και το δογματικό περιεχόμενο. Και εμείς τώρα ας εξετάσει ο καθένας τον εαυτό του. Σε ποια κατηγορία είναι? Στου ληστού, του άλλου, του καλού Σαμαρίτου, ή στου ιερέως και του Λεβίτου? Πολλοί είμεθα στου ληστού, διότι είναι αλήθεια, ληστεύουμε και κατακρατούμε υδρότα, αίμα, οικόπεδα, πράγματα άλλα, βιβλία, ρούχα, δεν ξέρω τι, τον άλλον. Είμεθα ληστές σύγχρονοι. Ορισμένοι άλλοι είναι στου ιερέως και στου Λεβίτου, λέγουν ορισμένοι. Εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά δεν θέλω και να με πειράξει. Δεν δίδω σε κανέναν, ναι, δεν θέλω και να μου δώσω. Είναι ο ιερεύς και ο Λεβίτης. Δεν του πήρανε τίποτα του ανθρώπου. Δεν του δώσαν όμως και τίποτα του ανθρώπου. Ο ληστής του είπε τα δικά σου, δικά μου. Οι άλλοι είπαν οι δύο, τα δικά σου δικά σου και τα δικά μου δικά μου. Ο Σαμαρίτης είπε και τα δικά μου δικά σου. Ποιος από εμάς είναι έτσι? Αυτό που έχουμε είναι και δικό σου. Αυτά που έχω στη τσέπη μου είναι και δικά σου.
Αυτό που μπορώ είναι και δικό σου. Αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Αυτός είναι ο σπάνιος άνθρωπος που θέτει τον εαυτόν του στην υπηρεσία του άλλου. Δεν ξέρω τώρα πόσοι από εμάς είμαστε στην κατηγορία αυτού που θέτουν τον εαυτόν του στην υπηρεσία του άλλου. Εγώ τον εαυτό μου το βρίσκω στις δύο άλλες περιπτώσεις. Και ληστής ημέν πολλής και αδιάφορος ημέν πολλής. Ευχηθείτε να γίνω στη θέση του καλού Σαμαρίτου. Και εγώ εύχομαι και εσείς.